Καλημέρα σας, κύριε Κανέλη. Γεια σας, κύριε Κανέλη, καλημέρα. Ξεκινάμε με τα πολεμικά, που είναι το μεγάλο θέμα έτσι κι αλλιώς και μας απασχολεί. Απολύτως, γιατί αλλιώς θα καταλήξουμε, εδώ γίνεται πόλεμος και οι Ναβάρτες θυμίζεται. Ναι, είναι και αυτό, είναι και αυτό. Τι λέτε λοιπόν εσείς τώρα, ότι βλέπετε ότι θα είναι μακρά αυτή η επιχείρηση? Εγώ λέω πρώτα απ' όλα κάτω τα χέρια από τη Συρία. Μωρά, αυτό να γιατί το πούμε και εμείς, αλλά... Συζητάμε. Ναι. Έχουμε αρχίσει και συζητάμε. Mm-hmm. Τι θα δώσουμε και τι δεν θα δώσουμε στην Τουρκία, ποιος θα την κατευνάσει και δεν θα την κατευνάσει, mm-hmm. ποιος θα την προσετεριστεί και ποιος δεν θα την προσετεριστεί, ποιος της πουλάει και ποιος δεν της πουλάει, αν έχει κάνει δεν έχει κάνει συμφωνία με την Ιταλική εταιρεία εξορίξεων για να έχει 20 πλοία κάτω στην Κύπρο, mm-hmm. αν θα ανοίξει μύτη, δεν θα ανοίξει μύτη της Τουρκίας και αν θα στάξει το μαντήλι της κυρίας Ερντογάν. Μάλιστα. Και στην πραγματικότητα έχουμε εισβολή σε ξένο κράτος. Πώς μπορεί να την ίδια ώρα πάμε να λύσουμε ένα Κυπριακό, στο οποίο η τουρκική εισβολή και κατοχή παραμένει επί μισόν αιώνα σχεδόν. Mm-hmm. Έχει κάνει εισβολή σε δύο κράτη αυτή τη στιγμή η Τουρκία που μιλάμε. Αυτή τη στιγμή έχει κάνει εισβολή στα χωρικά, στα αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, mm-hmm. στην ΑΟΣ της Κύπρου και έχει κάνει στη Συρία. Σε Συριακό έδαφος. Mm-hmm. Και μ' αρέσει που το ακούω μονίμως, ανατολικά του Εφράτη. Mm-hmm. Σαν ο Εφράτης να είναι σύνορο. Mm-hmm. Ανατολικά του Εφράτη. Ακούω τη Μέση Ανατολή γενικώς. Ακούω για ζώνη ασφαλείας. Ακούω ό,τι άκουγα το 1999 για τον ΝΑΤΟ και τις παλάπλευρες απώλειες. Mm. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Κοσοβάρων. Να το δούμε λίγο στην πράξη, κυρία Κανέλη. Τότε για τον Ουτσεκά, τον αντάρτικο καταπληκτικό δημοκρατικό στρατό, που μετά γίνανε αλήτες, ρουφιάνοι, δολοφόνοι στην Ευρώπη. Με ποιο τρόπο, κυρία Κανέλη, μπορεί λοιπόν η Ευρώπη, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, συγκαλείται σήμερα και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, μετά από αίτημα των Ευρωπαίων, ναι. να επηρεάσουν τον Ερντογάν, ώστε να σταματήσει λοιπόν αυτή την πολεμική επιχείρηση. Ούτε κατά διάνοια. Άρα τίποτα, είμαστε χαμένοι από χέρι. Κοροϊδεύεστε. Ποιος είναι ο τρόπος αντίδρασης? Όταν λέω κοροϊδεύεστε, κοροϊδεύεστε. Mm-hmm. 41 συμφωνίες μόνο τους 12 τελευταίους μήνες έχει κλείσει η Γερμανία για συμπαραγωγή και παραγωγή και πώληση όπλων στην Τουρκία. Για business. Με αυτά. Άρα τι κάνουμε. As usual. Άρα καθόμαστε και κοιτάμε τον πόλεμο. Παρακολουθούμε τις τηλεοράσεις τον πόλεμο. Όπως τον κόλπο. Συνολικά ως Ευρώπη. Συνολικά λέμε. Συνολικά. Ακούστε. Εδώ ήρθε ο Πομπέο και μας είπε: θα καθίστε ήσυχα. Ναι. Μας το είπε. Θα καθίστε ήσυχα. Γιατί εμείς έτσι κι αλλιώς ήσυχοι είμαστε, δεν κάνουμε και τίποτα. Θα καθίσετε ήσυχα. Το είπε. Το ήσυχα σημαίνει δεν μιλάμε, δεν διαμαρτυρόμαστε, δεν βγάζουμε ανακοινώσεις. Δεν έχει βγάλει καν ανακοίνωση η ελληνική κυβέρνηση. Σοβαρολογούμε τώρα. Τι ανακοίνωση, μίλησε. Έχει πάει στην Κύπρο. Μίλησε και πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, μίλησε ο κύριος Δένδια. Το διαβάσατε το κοινό ανακοινωθέν με επιμέλεια που λέει ότι απαγορεύονται περίπου και οι δηλώσεις. Έχετε διαβάσει ότι απαγορεύεται να πάρεις φτηνό αέριο από οπουδήποτε αλλού εκτός από το ακριβό, το υγροποιημένο, το αμερικάνικο? Ναι, τώρα. Έχετε διαβάσει τι θέλουν οι Αμερικάνοι από εμάς? Ωραία. Δηλαδή το ΝΑΤΟ που είναι σύμμαχός μας η Τουρκία. Ναι, μιλάμε όμως τώρα συνολικά. Οι συμμαχίες έτσι είναι, δούνε λαβίν είναι οι συμμαχίες. Και μιλάμε είναι. Και συνολικά και για την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί βλέπουμε, κυρία Κανέλη, ότι και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών αντιδρούν. Δύο κόγκρεσμεν, ναι. Δύο κόγκρεσμεν. Θυμάστε την αναλογία Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας το 7-10. Το θυμόμαστε. Πότε έχει καταργηθεί, πώς έχει καταργηθεί. Έχει αρκετά χρόνια, ναι. Τα συγχαρητήρια που μας έχουν δώσει οι Αμερικάνοι ποια είναι? Ότι δίνουμε 2% του ΑΕΠ για να αγοράζουμε όπλα. Λοιπόν, κυρία Κανέλη. Η συμφωνία με τον Πομπέο λέει ότι το 30% των όπλων, 20-30 δεν θυμάμαι, ναι. μπορεί να κάνω και λάθος, μην τους αδικήσω τους ανθρώπους, τους Αμερικάνους, αυτούς τους έντιμους εξαγωγής δημοκρατίας, προς Θεού δηλαδή, mm-hmm. και μου πέσει αστερόισα στο κεφάλι και πάθησε κανένα εγκεφαλικό. Mm-hmm. Λοιπόν, λέει ότι το 20% πρέπει να καλύπτει τις συνετοϊκές ανάγκες. Μία ανωτελεία, απαραίτητη διακοπή. Και αν μπορείτε να μείνετε μαζί μας. Γιατί πάμε σε ειδήσεις. Θα είναι ότι δανειζόμαστε με μηδενικό επιτόκιο. Καλή είδηση. Αυτή, κυρία Κανέλη, τα μηδενίζουμε όλα. Συμφωνείτε δηλαδή με τον κύριο Βαρουφάκη που άσκησε αρνητική κριτική. Λοιπόν, όχι, αστείευομαι. Πρέπει να κρατήσουμε το χρόνο μας. Θα πάρουμε και δεύτερο βοήθημα. Οπότε αισθάνομαι πετυχημένο σε πέτυχη. Ο πόλεμος παίζει πρώτα. Πάμε, λάτε, διάλειμμα και ερχόμαστε. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν τη συζήτησή μας με την κυρία Κανέλη. Είμαστε πάντα στο πολεμικό μέτωπο και συζητάμε αυτό το θέμα και τι μπορεί να γίνει δηλαδή από εδώ και πέρα, πώς μπορεί να σταματήσει αυτή η επέμβαση, αν μπορεί να είναι σύντομη, τι επιπτώσεις πιθανόν να έχει στην Ελλάδα, κυρία Κανέλη, σε σχέση και με το προσφυγικό. Τι λέτε? Έχει ήδη και θα εξακολουθήσει να έχει και θα διωγγωθούν και θα γίνουν χειρότερες, mm-hmm. και έχει ούτως ή άλλως έμπρακτο περιορισμό κυριαρχικών δικαιωμάτων.
από την ώρα που το έχουμε χωρίσει στον κύριο Γιούνκερ και στην παρέα του στην Ευρωπαϊκή Ένωση που περιορίζονται σε δηλώσεις. Mm-hmm. Ακούστε με, αυτά τα η μισή μου καρδιά στο Πεκίνο βρίσκεται και η μισή μου καρδιά στην Κύπρο βρίσκεται. Και εγώ είμαι Κύπριος, και εγώ είμαι Σαρλί Εμπτό. Και εγώ είμαι Σαρλί Εμπτό. Και εγώ ζουσουί Σαρλί. Αυτά δεν έσωσαν κανέναν. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή διαπραγματεύονται και ο Αμερικανός έχει το θράσος να λέει ο πρόεδρος ότι εγώ του ζητάω από τους Τουρκούς να κρατήσουν εκεί τους Ευρωπαίους τζιχαντιστές, αλλιώς θα του πω να τους ξαμολύσει και οι Ευρωπαίοι τζιχαντιστές να έρθουν σε εσάς. Και το λέει αυτός που έφτιαξε τζιχάντ κράτος και τζιχάντ κράτη μέσα στα Βαλκάνια που τώρα θέλει να τα ενοποιήσει οικονομικά. Ξέρετε τι λέω. Mm-hmm. Να αρχίσουμε πια να τιμολογούμε και εμείς τις ερωτήσεις που γίνονται. Δηλαδή. Όπως κάνουν οι τράπεζες. Από την ώρα που εγώ θα ρωτάω το υπόλοιπό μου στην τράπεζα και θα με χρεώνει 0,20 επειδή ρωτάω το δικό μου υπόλοιπο στην τράπεζα που τις το έχω εκεί, εγώ αισθάνομαι ότι είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Εντάξει, είναι λίγο υπερβολικό. Μην το συγκρίνουμε, κυρία Κανέλη, τώρα με εμπόλεμη κατάσταση αυτό. Μα σοβαρά. Δεν γίνεται για το χρήμα ο πόλεμος. Ζούμε μια χαρά στην Ελλάδα τώρα. Δεν γίνεται για το χρήμα ο πόλεμος. Εντάξει, αλλά δεν είναι και εμπόλεμη κατάσταση. Όλα γίνονται για το χρήμα, δεν υπάρχει θέμα. Ενώ κυκλοφορείτε κι εσείς άνετα στον δρόμο, δεν φοβάστε για τίποτα. Εντάξει, είναι λίγο για το χρήμα έχει δίκιο. Γιάννα, σε αυτό που λέει έχει δίκιο. Ότι γίνεται για το χρήμα, γίνεται. Και ο Ερντογάν περιμένει να δουλέψουν οι κατασκευαστικές του. Κόψτε κάτι. Βεβαίως γίνεται. Γιατί το κυκλοφορώ στο δρόμο είναι. Και κυκλοφορώ άνετα στο δρόμο, παίζεται. Στην Ελλάδα, γιατί το λέτε αυτό. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πληρώσω για να κυκλοφορήσω στο δρόμο. Καλά, όλα μεταφράζονται σε χρήμα. Πληρώνω τα πάντα. Τα πάντα. Πρέπει να πληρώσω που αναπνέω. Mm-hmm. Κυρία Κανέλη, πάντως, μιας και το λέτε αυτό, εδώ ασκείται πολύ κριτική στα μηνύματά μας, στο ίντερνετικό φόρουμ που έχουμε, τέλος πάντων, για να ανταλλάσσουμε μηνύματα. Πολύ κριτική σε εσάς, ότι διατυπώνετε την κριτική σας, τέλος πάντων, για όλους τους υπόλοιπους. Ωστόσο, έχετε ανοχή στην τρομοκρατία, με αφορμή και το περιστατικό που ανοχή συνέβη. Και στη βία. Στη βία, εμείς, στη βία. Ανοχή στην τρομοκρατία. Με κουκουέ και κομμουνιστές να καταδικάζουν την τρομοκρατία από τότε που υπάρχει. Ναι. Σοβαρολογείται. Αναφέρονται στο περιστατικό του Πάμε τώρα οι ακροατές. Το περιστατικό του Πάμε ήταν τρομοκρατικό. Βία. Για τη βία, για τη βία. Βία ήταν σίγουρα, μη τι άλλο. Να διορθώνουμε τις λέξεις πριν να αρχίσουν και μας βαράνε κατά κούτελα. Όχι, όχι, βία λέμε, για βία στο συγκεκριμένο. Αρχίσουμε να ανακαλύπτουμε ποιος κρύβεται πίσω από τις λέξεις. Πρώτον, όταν ένας πάνοπλος άντρας υπερασπίζεται ένα άγαλμα που τρώει μία μπογιά και ο άλλος υπερασπίζεται ένα πλήθος το οποίο περπατάει ειρηνικά προς την πρεσβεία και δεν έχει ανοίξει μύτη και βλέπει τους ματατζίδες να μπαίνουν μέσα στο πλήθος με δακρυγόνα και τα γκλόμπαντε στραμμένα από την πλευρά του ατσαλιού και όχι από την πλευρά του καουτσούκου, το να σηκώσει το πόδι σου δεν είναι τρομοκρατία, είναι άμυνα. Δεν με κάνει τώρα τι άμυνα, πισόπλατα το χτύπησε τον άνθρωπο. Τι άμυνα τώρα. Πισόπλατα. Να μην γύρνα για την πλάτη του. Τι λέτε τώρα, κύριε Κανέλη. Τώρα, άμα θέλετε να το τραβήξουμε, ακούτε κουτσαρίδα. Τον έστειλε στο νοσοκομείο τον άνθρωπο τώρα. Ακούστε με τώρα. Λοιπόν, για να σοβαρέψουμε και για να μιλάμε για κρατική βία, πείτε μου πόσοι αστυνομικοί έχουν καταδικαστεί για άνοιγμα, για την κόφωση του συναδέλφου, για το χτύπημα σε διαδηλωτές. Δεν πάμε σε συμψηφισμού όμω, κύριε Κανέλη. Δεν πάμε σε συμψηφισμού. Για το συγκεκριμένο περιστατικό σας ζητούμε να απαντήσετε. Απαντώ, Εύα μου. Ναι. Η βία το από όπου και αν προέρχεται είναι λάθος. Αν μου πειράξεις το παιδί θα σε σφάξω. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα πράγματα. Δεν είναι το ίδιο πάντως εδώ. Αν μου πειράξεις απλά το παιδί. Εντάξει, ναι. Αυτό ακριβώς έγινε. Αυτό σε γέρους και παιδιά και γυναίκες και κόσμο που περπατούσε ειρηνικά επιτέθηκαν επειδή βγήκανε 5 νεαροί και πετάξανε. Επομένως τον καλύπτετε. Επομένως τον καλύπτετε επισήμως ως κουκουέ. Τον καλύπτετε τον άνθρωπο. Να τους πάνε για φθορά ιδιοκτησίας. Να τους πάνε μέσα γιατί να τους διώξουν γιατί λερώσανε το άγαλμα του αγαθοεργού αυτού ανθρώπου. Του καταπληκτικού αυτού ανθρώπου. Αυτό το άγαλμα το υπέροχο. Πώς να σας το πω. Αυτά δεν τα λέγατε βία και τρομοκρατία όταν γκρεμίζανε για παράδειγμα τα αγάλματα του Ζαντάμ Χουσέιν ή του Λένιν. Τώρα τα απελευθερωθήκανε. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Λέμε τώρα για μια δημοκρατική χώρα όπως είναι η Ελλάδα, όπου ένας διαδηλωτής χτυπάει πισόπλατα ένα αστυνομικό με δολοφονικό χτύπημα. Πρέπει να το καταδικάσουμε. Και όπως θα καταδικάσουμε, κύριε Κανέλη, και όταν είσαι αστυνομικός. Μα πρέπει να το καταδικάσουμε αυτό το περιστατικό. Άμα θέλετε να απαντήσω, γιατί και οι δύο μιλάτε ένα πάνω. Όχι, αλλά δεν το καταδικάζετε και το περιστατικό, οπότε βλέπουμε γι' αυτό. Είμαστε υποχρεωμένοι να ξαναρωτήσουμε. Βέβαια. Να καταδικάσω το περιστατικό, βέβαια. Καταδικάζω την αστυνομία που επιτέθηκε στους διαδηλωτές. Το καταδικάζω με την επιδελιγμία λοιπόν, το περιστατικό. Κυρία Κανέλη, πάμε να κλείσουμε και με ένα ακόμα θέμα που θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτηση των πολιτικών αρχηγών αύριο με τον Πρωθυπουργό για τη στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος στην ψήφο συγκεκριμένα των Ελλήνων που κατοικούν στο εξωτερικό ή σπουδάζουν στο εξωτερικό.
έχουμε διατυπώσει τη θέση μας και νομίζω ότι είναι η νυφαλιότερη, δημοκρατικότερη και καθαρότερη θέση προς την οποία φαίνεται να συγκρίνουν όλοι οι νοήμονες και πώς να σας το πω, λογικοί και πολιτικοί και πολίτες τους οποίους ακούω και μιλάω. Και νομίζω ότι θα υπάρξουν και από τα άλλα κόμματα, ενδεχομένως και από το τμήμα της κυβέρνησης ή από τον Πρωθυπουργό τον ίδιο, μια κατανόηση στην πρόταση του ΚΚΕ, η οποία είναι σαφής. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος είναι αποκομμένος και δεν έχει καμία υποχρέωση απέναντι στο ελληνικό κράτος. Άρα να μπει ένα όριο, λέτε κάπου. Κάπου να μπει μια γραμμή. Δηλαδή. Μα δεν μπορεί κάποιος ο οποίος δεν έχει τίποτα, κανέναν δεσμό και κυρίως καμία υποχρέωση απέναντι στο ελληνικό κράτος να είναι πολίτης αυτού του κράτους και να αποφασίζει για τις τύχες των υπολείπων. Μάλιστα. Σαφές, κυρία Κανέλη. Δεν μπορεί να είναι 100 χρόνια πίσω και να μην ξέρει ούτε πού είναι η Ελλάδα και να έχει δικαίωμα ψήφος ελληνικής καταγωγής. Και τρίτον, δεν μπορεί να ψηφίσει με επιστολικές ή άλλες ψήφους. Εσείς λέτε να πάει στην πρεσβεία, α πούμε, στο προξενείο, να ψηφίσει με κάλπη κανονικά. Εκκλησίες, πρεσβεία, προξενεία. Να μην είναι επιστολική. Μάλιστα. Λοιπόν, το σημαντικό που κρατάμε είναι ότι υπάρχει διάθεση συνένεσης συνολικά από ό,τι φαίνεται και από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Από όλες τις πλευρές. Και από όλες τις πλευρές. Θα παρακολουθήσουμε ενδιαφέρον συναντήσεις αύριο. Κυρία Κανέλη, καλή σας μέρα, κύριε Κανέλη. Να είστε καλά και σας εύχομαι να μην βρεθείτε να τρώτε κλωτσιά γιατί το άγαλμα δεν σας αρέσει.